Υπήρχε αυτή η ανταλλαγή πυρών ως προς την απόφαση της κυβέρνησης να ανασταλούν όλες οι θρησκευτικές τελετουργίες. Αν σας ρωτούσε κανείς ότι, ορίστε, η κυβέρνηση έκλεισε τις εκκλησίες, προς τι όλη αυτή η κριτική, τι θα του απαντούσατε αλήθεια? Κύριε Μελιγκόνη, εδώ το ζήτημα δεν ήταν της πολιτικής μας αντιπαράθεσης. Mm-hmm. Το ζήτημα ήταν ότι έπρεπε έγκαιρα να σταματήσουν όλες οι θρησκευτικές τελετουργίες. Δηλαδή, υπήρξαν πολλές μέρες με συρροή ανθρώπων στις εκκλησίες. Και βεβαίως αντιλαμβανόμαστε ότι πολλοί εξ αυτών ήταν και μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα δεν έκλεισαν έγκαιρα, λέτε, έτσι? Αυτό είναι βέβαιο, διότι το ζήτημα εδώ, αυτό που ήταν η αντιπαράθεσή μας και με τους κυβερνητικούς, ήταν ότι εδώ δεν είναι ζήτημα πίστης, ζήτημα θρησκείας, δεν είναι θρησκευτικό το ζήτημα. Είναι δημόσιας υγείας. Αυτό ήταν έπρεπε να κάνουμε σαφές από πλευράς μας. Και γι' αυτό και ο Αλέξης Τσίπρας πήρε την πρωτοβουλία και τηλεφώνησε και στον Αρχιεπίσκοπο, στον κύριο Ιερώνυμο. Με δεδομένο ότι δεν κρίνεται εδώ η πίστη κάποιου, αλλά είναι σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας και βεβαίως για όλους αυτούς που πήγαν στις εκκλησίες και πολύ περισσότερο για αυτούς οι οποίοι είχαν και μετάληψη. Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο ιός από σταγονίδιο να μην μεταδοθεί. Αυτό ήταν το ζήτημα. Η κυβέρνηση λοιπόν καθυστερημένα, πια προφανώς δεν ήθελε να πάρει και το βάρος της ευθύνης, διότι η επιδημία, όπως αναλύουν και οι επιστήμονες, τους οποίους είχατε και τώρα στη συζήτησή σας, δεν έχει φτάσει ακόμα στο κορύφωμά της, και όλα αυτά που συνέβησαν τις μέρες με τις εκκλησίες ανοιχτές, αυτά θα τα δούμε τώρα. Άρα λέτε, είναι ακόμη ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποδειχθεί από την πραγματικότητα ότι αυτές οι 15 μέρες ώσπου να αποφασίσει η κυβέρνηση το κλείσιμο των εκκλησιών μπορεί να το βρούμε μπροστά μας, έτσι? Προφανώς θα το βρούμε μπροστά μας. Τώρα, ως προς την, εντάξει, το θέμα των εκκλησιών, καταγράψατε την αντίθεσή σας. Από εκεί και πέρα, ως προς τα υπόλοιπα μέτρα, τα έκτακτα, τα πήρε η κυβέρνηση έγκαιρα ή και πιο νωρίς από άλλες πληττόμενες από τον κορονοϊό ευρωπαϊκές χώρες? Κοιτάξτε, εκτιμώ ότι η κυβέρνηση πήρε νωρίτερα από την Ιταλία, ας πούμε, τα μέτρα. Ωστόσο, εδώ ο λόγος μας, και ξέρετε, εδώ δεν είναι πεδίο αντιπαράθεσης, πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά δεν μπορεί παρά να θίγονται ζητήματα στα οποία βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα. Ασκώντας κάποια πίεση, έτσι, και ως εκ του ρόλου μας, προς την κατεύθυνση καλύτερου συντονισμού των πραγμάτων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ανεπάρκειες και βλέπουμε ανεπάρκειες, εγώ θα έβαζα μία σήμερα σημαντική, η έλλειψη αντιδραστηρίων. Ξέρετε, πριν από λίγο διάβαζα ανάρτηση από γιατρό στο Τζάνιο νοσοκομείο, που έλεγε, ας πούμε, ότι ήρθε σε επαφή με ασθενείς, ζήτησε να κάνει το τεστ και δεν το επιτρέψαν. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο που λέτε, κυρία Γεροβασίλη, γιατί έχουν πέσει τα social media τις τελευταίες ώρες. Υπάρχει θέμα με αντιδραστήρια, δηλαδή μπορεί να φτάσουμε να μάθουμε κάποια στιγμή ότι τα σημερινά κρούσματα ήταν λίγα γιατί δεν υπήρχε τρόπος να διαπιστωθούν τα περισσότερα? Κοιτάξτε, όπως ξέρετε, έχει ανακοινωθεί επισήμως ότι η εξέταση γίνεται μόνο σε κάποιους οι οποίοι εμφανίζουν κάποια συμπτώματα τα οποία είναι από μέτρια και πάνω. Με δεδομένο ότι με τα ήπια συμπτώματα οι ασθενείς απομονώνονται στο σπίτι. Εδώ όμως συζητάμε και για κάτι άλλο. Αυτό που σας λέω είναι και το... Δεν είπα εγώ ότι πρέπει να γίνει ενδεχομένως μαζικός σε όλους ο έλεγχος. Ωστόσο, το ότι γίνεται περιορισμένα δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνει στοχευμένα. Και μάλιστα σε ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται σε δομές του κράτους, δηλαδή όχι μόνο στην υγεία, που είναι υποχρεωμένοι να εργάζονται όλο αυτό το διάστημα. Με δεδομένο ότι οι ίδιοι πια θα μεταδίδουν.
Δεν είναι δυνατόν να μην το ξέρουμε αυτό, ούτως ώστε να απομονωθούν όσοι χρειάζεται να απομονωθούν και για όσες μέρες απομονωθούν. Και απ' την άλλη ήταν και κάτι το οποίο σήμερα το θεωρώ προβληματικό. Ναι. Δηλαδή ότι σε γιατρούς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με ασθενείς, σε κάποιους ανθρώπους που έχουν έρθει σε άμεση επαφή και είναι εργαζόμενοι στην υγεία, θα μένουν στα σπίτια τους μόνο 7 μέρες. Αυτό δεν ξέρω σε τι επιστημονικά δεδομένα στηρίζεται. Εκτιμώ σε κανένα. Μήπως στηρίζεται σε δεδομένα ελλείψεων στο ΕΣΥ που δεν μπορεί να σηκώσει καραντίνα 14 ημερών. Αυτό το βλέπουμε. Αυτό λοιπόν, για να κρίνουμε λοιπόν αυτό που με ρωτήσετε και στην αρχή. Ναι. Αν η κυβέρνηση έκανε σωστά, πήρε σωστά μέτρα, θα σας πω ότι θα έπρεπε να έχει προβλέψει για τα αντιδραστήρια, διότι η πανδημία ήταν μπροστά μας και ερχόταν. Άρα αυτό δεν το έκανε ούτε έγκαιρα ούτε σωστά. Ναι. Και επίσης η κυβέρνηση, ξέρετε, εδώ είναι το μεγάλο ζήτημα του τι εννοεί κανένας, πώς αντιμετωπίζει κανένας το δημόσιο σύστημα υγείας. Ναι. Ξέρουμε πολύ καλά ότι η αντίληψη της κυβέρνησης ήταν ότι, και μάλιστα έχει εκφραστεί και από βουλευτές και από πολιτικούς Νέας Δημοκρατίας, ναι, ότι παλιότερα, σας θυμίζω, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, όπως έλεγε ότι τα μισά νοσοκομεία της χώρας έπρεπε να είναι κλειστά, διότι έπρεπε στον ιδιωτικό τομέα να κατευθυνθούν και με ιδιωτικές ασφαλίσεις οι πολίτες. Αυτές είναι ο φιλελεύθερες φούσκες, οι οποίες καν τώρα αντιλαμβάνεστε, αλλά δυστυχώς έπρεπε να περάσουμε μια πανδημία, έπρεπε να περάσουμε τη δοκιμασία της πανδημίας για να αντιληφθούμε τη φούσκα του νεοφιλελευθερισμού και σήμερα να ψάχνουν όλοι για περισσότερο κράτος, ναι, για περισσότερο κοινωνικό κράτος, να κάνουν αναρτήσεις στα social, να χειροκροτούν τους ανθρώπους που εργάζονται στα νοσοκομεία. Ξέρετε, δεν είναι, όπως σας είπα, η ώρα να αντιπαρατεθούμε. Όντως, ωστόσο, και θα έχουμε τον χρόνο όλο μόλις τελειώσει όλη αυτή η ιστορία. Είναι σημαντικό όμως, ναι, να μην ξεχνάμε για να βγαίνουν τα συμπεράσματα. Και να κλείσουμε με αυτό, αν θέλετε. Ναι. Διότι θα βγούμε από αυτή την ιστορία, αλλά θα πρέπει να βγούμε καλύτεροι από αυτή την ιστορία και θα πρέπει και η κυβέρνηση να πάρει τα μηνύματα. Μάλιστα. Και λέω μια τελευταία λέξη και κλείνουμε. Ναι. Ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έκαναν ύμνους για τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος έχει το ρόλο του, δεν τον αρνούμε, ναι, ότι έχει ρόλο ο ιδιωτικός τομέας σε πολλά θέματα στη χώρα. Σήμερα όλοι αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν για κρατιστές εμάς, τρέχουν γρήγορα και ζητάνε κρατικοποίησης. Ξεκίνησε από τις αεροπορικές εταιρείες. Θα δούμε και άλλα σε λίγο. Μάλιστα. Αυτές νομίζω είναι μερικές σκέψεις, τις οποίες θα πρέπει να τις κάνουμε στα σοβαρά. Μάλιστα. Κυρία Γεροβασίλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Γεια.